Για μια σημαντική παρακαταθήκη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κληροδοτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης Γιώργος Χατζηθεοδόρου. Νομίζω ότι αφήνουμε ένα τεράστιο έργο πίσω, με ένα διευθετημένο δημόσιο χρέος, με γεμάτα ταμεία, με 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι, με νέα τρίμηνα συνεχόμενα ανάπτυξης, με νέες θέσεις εργασίας, 400.000 νέες θέσεις εργασίας, με μια μειωμένη ενεργία του κατά 10 μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα τρομερά, φοβερά πράγματα που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται τα εκτίμησε και νομίζω ότι η ερχόμενη έχει στο μυαλό της να τα αλλάξει. Εμείς βέβαια θα είμαστε, θεωρώ, οι φύλακες όλου αυτού του μεγάλου έργου και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά τα κεκτημένα που ο ελληνικός λαός κατάφερε να φέρει μπροστά και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας να τα κρατήσουμε ζωντανά. Αυτός πλέον είναι ο στόχος, μια προγραμματική σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω όμως με αυτές τις εκλογές είναι ότι επιτέλους μέσα σε αυτή την Βουλή δεν θα υπάρχει το εγκληματικό φασιστικό ναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Όσον αφορά το περίφημο μαξιλάρι των 35 δισεκατομμυρίων, εκτιμάται ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να το δημοσιοποιήσει και πώς πιστεύετε μετά την πρώτη αρχική αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που ήταν η φημολογία ότι θα περάσει στις τράπεζες κτλ. Βλέπουμε να υπάρχει μια αλλαγή η πορεία σε αυτό. Η δημοσιοποίηση τη εισόρευση αυτών των κόπων του ελληνικού λαού, κατά πόσο πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να τις δούμε να διασπαθίζονται? Νομίζω ότι η σωστή αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία θα το κρατήσει ζωντανό. Αυτό είναι σίγουρο. Από την άλλη, βλέπουμε όμως και τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας με τους νέους υπουργούς και υφυπουργούς. Αυτό το ευέλικτο σχήμα που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης τελικά δεν είναι καθόλου ευέλικτο. Είναι 51 υπουργοί και υφυπουργοί, με πολλούς τεχνοκράτες μέσα και βλέποντας να σχολιάσω και τον ορισμό του υπουργού του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος είναι και υφυπουργός εργασίας, ο οποίος στο δικό του όμως υπάλληλο δεν κολλούσε ένσημα. Όλα αυτά λοιπόν συνάδουν στο να είμαστε επιφυλακτικοί για το τι θα είναι η επόμενη μέρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς το βλέπουμε. Μακάρι να μας διαψεύσει για το καλό όλων μας. Θα είμαστε όμως νομίζω από πίσω, θα είμαστε δυνατοί και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει στις πλατείες μαζί του κόσμου, γιατί αυτό ακριβώς ζήτησε και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πλέον θα είναι το αυριανό μεγάλο μαζικό κόμμα, όχι το στέμα το κόμμα των στελεχών και των επαγγελματιών, αλλά ένα μεγάλο κόμμα μαζικό που θα εκπροσωπήσει τη λαϊκή κοινωνία, θα εκπροσωπήσει τους στοχούς, τους αδύνατους. Νομίζω ότι αυτοί είμαστε και αυτό το μεγάλο διακύβευμα είναι μπροστά μας. Στο μεταξύ, σχολιάζοντας τις ιδέες της νέας κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: το νέο κυβερνητικό σχήμα της Νέας Δημοκρατίας ούτε νέο είναι, ούτε μικρό και ευέλικτο, όπως δήλωνε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώην υπουργοί της περίοδου 12-14, καθώς και μια σειρά εξοκοινοβουλευτικοί, νεοφιλελεύθεροι τεχνοκράτες, υφυπουργοί με αρμοδιότητες, τις οποίες είχαν μέχρι πρότινος Γενική Γραμματής, ένταξη των αρμοδιοτήτων για το προσφυγικό αλλά και για τη σοφρονιστική πολιτική στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κάτι που δεν υπάρχει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζεται στην ανακοίνωση. 51 υπουργοί και υφυπουργοί για να καλυφθούν οι φιλοδοξίες όσο περισσότερο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του καταλήγει: τελικά το μόνο που σπανίζει από τη νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι οι γυναίκες. Κακή αρχή ήδη από την πρώτη μέρα.